Θέλω να δηλώσω ενώπιον του κόσμου τη μεγάλη αγάπη που έχω στην Αφροδίτη και πόσο χαίρομαι για αυτή τη συνεργασία με τα παιδιά. Όταν το άκουσα δηλαδή ότι θα είναι μαζί τους, χάρηκα πολύ. Ξέρεις τι μου είπε προηγουμένως? Τι? Μου λέει, ρε εσύ, η Αφροδίτη είναι η καλύτερη ποιήτρια της γενιάς μας. Καλά, παιδιά, εντάξει. Ωραία. Δεν είναι υπερβολή, είναι αλήθεια. Έτσι νιώθουμε. Δεν το λέμε για να σε κολακεύσουμε. Και συμφωνώ κι εγώ. Ούτε για να σου αρέσει. Μας αρέσει πολύ, τι να κάνουμε, ρε παιδάκι μου. Μας αρέσει, υπερβολικά. Χτυπάει στόχο η Αφροδίτη με το στίχο. Ναι, ναι, ναι. Κατευθείαν στο κέντρο. Κύριε Παναγιώτη Μάργαρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σε αυτή τη γιορτή και το Λαβρέντι. Η πρώτη μας γνωριμία έγινε το 2003, όπου συμμετείχε ερμηνεύοντας το κομμάτι Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης μοναδικά. Στη σειρά Café de l'Art που κάνουμε μαζί με τον Νότι Μαυρουδί, που είναι κιθαριστική δίσκη. Τα τελευταία δύο χρόνια ήρθαμε πιο κοντά, βέβαια, γιατί κάνουμε αυτές τις συναυλίες μαζί με τον Νότι Μαυρουδί και την Αναστασία, αφιερωμένες στο έργο του Χατζηδάκη. Και μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η γοητεία με την οποία ερμηνεύει τα τραγούδια του Χατζηδάκη και ο Λαβρέντης, ο οποίος είναι φαινομενικά από ένα άλλο χώρο, το χώρο της ροκ σκηνής, ελληνικής ροκ σκηνής. Αλλά ουσιαστικά είναι ο ίδιος. Φυσική συνέχεια. Και είναι μια μοναδική αίσθηση αυτή που δημιουργείται με τις κιθάρες και με τη φωνή του Λαβρέντη. Τι, ο Γιώργος, αυτός ο Αλέξανδρος, δεν βλέπω. Γιώργο! Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού τους πήγες εκεί πέρα? Το ένα ποδήλατο. Το ένα ποδήλατο. Κρατάτε θερμοπύλα. Εμείς επιμελούμαστε κάποια. Κάναμε το ποδήλατο στην άκρη. Εμείς επιμελούμαστε κάποια μουσικά θέματα στο BBC. Ναι. Και περιμένουμε την πρόταση του Μέγκα.